Γεια σας, είμαι ο Παντελής και παρακολουθείτε το κανάλι Παντελής CY, όπου σήμερα έχουμε ακόμη ένα βίντεο για το FC25. Ακόμη ένα prediction βίντεο ουσιαστικά για τη φάση του Europa League, το League Phase που ξεκίνησε από χθες, συνεχίζεται σήμερα. Δες έπαιξα άλλα δύο παιχνίδια, το PAOK Galatasaray και το Manchester United Twente. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το Lyon Ολυμπιακός. Είμαι συνήθως η home team, η παιδούχος ομάδα, αλλά σήμερα, όπως είπα, όποτε παίζει η ελληνική ή η κυπριακή ομάδα, θα είμαι η away team αν χρειάζεται. Καθώς και όταν παίζει η Arsenal που είναι η ομάδα μου. So, έχουμε Ολυμπιακό, Olympic Lyonnais, συγγνώμη, against, ενάντια στον Ολυμπιακό. Lyon Ολυμπιακός, η Lyon έχει λίγο καλύτερα στατιστικά, ο Ολυμπιακός όμως είναι αρκετά καλός στο παιχνίδι, ήδη πήραν και το conference, τους έδωσαν το upgrade. Νομίζω αυτές οι στολές ξεχωρίζουν. Βλέπουμε τον Maitland Niles, αν δεν κάνω λάθος, και αυτός πρέπει να είναι ο Ορτέγα για τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να δούμε πώς αυτό το παιχνίδι θα πάει. Μπορεί να πάει στη real life, στην κανονική ζωή. Ένα prediction video. Λοιπόν, είμαστε σε ουδέτερη έδρα, καθώς είναι τα γραφικά του Europa League. Καλά, μόνο τον τελικό έχει το παιχνίδι να τον παίξει με αυτά τα γραφικά. Οπότε είναι σαν να είναι ο τελικός για να έχουμε αυτά τα γραφικά του Europa. Αυτό ήταν ο Τζολάκης, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε να δούμε πώς μπορεί να πάει το παιχνίδι στην πραγματική ζωή. Έχουμε τον Ολυμπιακό. Ο Λακατζέτ τώρα κρατά μπάλα για τον Maitland Niles. Ο Maitland Niles τώρα. Και ο Κάρμο παίρνει και δίνει στον Έτζε. Ο Έτζε κάνει μια λάθος πάσα και τώρα ο Λακατζέτ παίρνει, πάει να δημιουργηθεί μια ευκαιρία. Κάνει ο Λακατζέτ το σουτ, δεν ανησυχεί τον Τζολάκη αφού είναι αυτός. Το 7ο λεπτό. Ο Έτζε τώρα για τον Ρέτσο και ο Ρέτσο στο Ροντινέι. Ο Ροτινέι τώρα για τον Ελκαμπί, να δούμε τον Φορ, τον Ερυθρόλευκο, δίνει στον Μασούρα, αυτός πήγε να επιστρέψει στον Ελκαμπί, δεν πέρασε όμως η μπάλα. Τώρα ο Κακερέ, κερδίζει ο Κάρμο εκεί ωραία και δίνει στον Μαρτίνς, για να δούμε τον Γέρσο Μαρτίνς τώρα. Γέρσο Μαρτίνς περνάει για το Τσικίνιο, θα δοκιμάσω ένα σούτ από εδώ, δεν προλάβει να το κάνει ο Τσικίνιο, έκανε το κοντρόλ και μετά το πάει να το κάνει απευθείας γιατί ξέρω ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν, θα μας προλάβει ο αντίπαλος και τελικά μας προλάβει. Λοιπόν, Μασούρας τώρα για τον Γκαρσία. Για να δούμε Ορτέγα. Θα δοκιμάσω κάτι από εδώ. Ορτέγα το σουτ και σώζει. Ο τερματοφύλακας του αντιπάλου είναι ο Λόπες. Ή ο Λόπες πήγε στη Ρώμα, το θυμάμαι από παγιά. Πρέπει να είναι άλλος. Τώρα έχουμε τον Νιακατέ. Για τον Μάτα, όχι τον Χουάν Μάτα. Έναν αμυντικό. Λοιπόν, Γκαρσία για τον Μαρτίνς. Για να δούμε τον Μαρτίνς που είναι γρήγορος και έχει και την τρίπλα. Δίνει για τον Ελκαμπί, δεν περνά όμως η μπάλα και κόβουν οι Γάλλοι. Ο Λακατζέ τώρα για τον Μικαουτάντζε. Ο Μικαουτάντζε πήγε στην Λιόν και αυτό το έχασα. Οφείλω να πω. Λοιπόν, Λακατζέ, Μίτλαν Νάιλς για τον Τολισσό. Τολισσό για τον Λακατζέ. Το Τολισσό σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό νομίζω με την Πάγερ πριν κάποια χρόνια. Ένα εντυπωσιακό γκολ στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, Μασούρας τώρα για τον Ορτέγα στην άλλη πλευρά. Ορτέγα κατά λάθος δίνει μια πάσα. Τώρα Τσικίνιο κρατά. Τσικίνιο πήγα να δώσω ξανά στον Μαρτίν, δεν πέρασε η μπάλα. Λοιπόν, είναι καλά κλεισμένη η Λιόν. Έχει καλούς παίχτες στην άμυνα και γρηγορούς αμυντικούς. Το Λισό τώρα. Και είναι καλύτερη ομάδα στατιστικά από τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Λοιπόν, Μαρτίνς για τον Ελκαμπί. Για να δούμε, ψάχνω κάποια βοήθεια. Ελκαμπί για τον Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος εκεί του γίνεται φάουλ. Ο Μασούρας κατά όμως ακόμη και ματζίνεται το φάουλ τώρα. Λοιπόν, παίρνει και κίτρινο ο αντίπαλος. Είναι το Τσαλέτα Τσάρ. Και τώρα ο Κάρμου κρατά μπάλα. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού για τον Ορτέγα. Έχει λίγο χώρο Ορτέγα για να δούμε. Λοιπόν, περνάω για τον Ελκαμπί. Ελκαμπί, ωραία κίνηση. Μπαίνει στην περιοχή για να δούμε. Ελκαμπί, το σουτ ήταν πάνω στον τερματοφύλακα. Μπορούσαμε για καλύτερο τελείωμα. Έτσι τώρα ο Μαρτίνς θα κερδίσει εκεί και δίνει στον Έτσι ξανά. Προσπίση, σέντρα στο πίσω δοκάρι. Δεν μπορούμε να πάρουμε εκεί. Και για να δούμε τώρα. Είναι το ημίχρονο. Στο 0-0. Είχαμε μια καλή φάση με τον Ελκαμπί. Νομίζω αυτή δεν είχε ούτε αντίπαλος κάποια, έχουμε 0,1 περισσότερα expected goals. Λοιπόν,
Λιόν εναντίον Ολυμπιακού στο 0-0 στο ημίχρονο. Θα δοκιμάσω να την δώσω απέναντι για τον Ορτέγα. Και αυτό είναι την κεφαγιά των Τζέρσον Μαρτή που χάνει αμέσω από τον Μίτλαν Νάις. Λοιπόν, έπεσαν ένα τάκλινγκ εκεί. Λακαζέτ τώρα. Λακαζέτ για τον Ντολισσό. Κακερέ. Λακαζέτ ξανά για τον Ντολισσό. Γέννη άμυνα. Λοιπόν, Τζέρσον Μαρτή για τον Μασούρα. Για να δούμε τον Μασούρα εδώ. Κρατάμε ακόμη μπάλα. Την παίρνει ο Ροντινέι. Και όμω χάνει από τον Βινίσιους εκεί. Και δίνει την μπάλα στον Ντολισσό αυτός, μια πάσα για τον Λακαζέτ και βγαίνει άμυνα από τον Ρέτσο αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να μπει έναν κόλ, να ανοίξει το παιχνίδι νομίζω περισσότερο. Είμαστε στο 0-0. Λοιπόν. Και ο Γκαρσία κερδίζει και δίνει στον Τζέρσον Μαρτίνς. Που με ωραία κίνηση ξανακερδίζει και δίνει στον Εκαμπί. Το Εκαμπί τώρα. Καμπί, δεν υπάρχουν τόσες κινήσεις μπροστά. Λοιπόν, Ορτέγα για Ελκαμπί. Ελκαμπί για Μαρτίνς. Μαρτίνς μπήκε στην περιοχή, κάνει το πλασί, είναι και πάλι πάνω στον τερματοφύλακα, πάει να μπει εδώ ένα αυτόν γκολ. Σώτζουν όμως. Κυλούσε η μπάλα έτσι, αν είχε λίγη περισσότερη δύναμη, ίσως να πήγαινε και στα δίχτυα. Λοιπόν, κερδίζουμε ψηλά και ο Μαρτίνς τώρα για τον Γκαρσία. Γκαρσία κρατά μπάλα. Είναι τον Ελκαμπί αυτό στο Τσικίνιο. Ας κάνουμε ένα σουτ και πάλι σουτ ο τερματοφύλακας. Στο 70 είμαστε καλύτεροι τώρα. Έτσι στο κόρνερ. Για να δούμε αν από κόρνερ. Λοιπόν, εδώ πολύ κοντά. Όχι, ξανά. Ξανά σώζει ο τερματοφύλακας στον αντιπάλου. Τσικίνιο τώρα στο κόρνερ. Για τον Ελκαμπί κεφαγιά. Ακόμη μια μεγάλη επέμβαση. Ροντινέι. Τσικίνιο. Τσικίνιο για τον Μασούρα ήταν offside. Στο 75 χάνουμε πολύ καλές ευκαιρίες. Λοιπόν, Βινίσιους τώρα για τον αντίπαλο. Προσπάθησα να βάλω λίγη πίεση. Βινίσιους ξανά. Προσπαθώ να κερδίσω ψηλά. Θα βάλω λίγη πίεση. Μας βγαίνει μέχρι τώρα. Είμαστε καλύτεροι. Κερδίζει. Οκ. Αυτό ήταν λάθος μου. Και ο Λακαζέτ τώρα από πλάγια, ο Ροντινέι τον προλαβαίνει, ο Λακαζέτ κρατάει ακόμη και ένα σουτ σώζει ο Ντζολάκης. Η πρώτη φορά που χρειάζεται και ο Ντζολάκης στο παιχνίδι και η μπάλα είναι για τον Μαρτίνς. Να δούμε τον Μαρτίνς απέναντι για τον Ροντινέι, θα κατεβάσω άνετα νομίζω. Όχι, έκανα το λάθος εκεί, έπρεπε παρακράτησα, έπρεπε να την δώσω πιο γρήγορα. Λοιπόν, Λακαζέτ ξανά. Λακαζέτ για τον Κακερέ. Κακερέ ξανά για τον Λακαζέτ. Παίζουν πολύ με τον Λακαζέτ. Βινίσιους. Λακαζέτ δεν επιτίθενται όμως. Λοιπόν, κερδίζουμε ίσως. Όχι, δεν κερδίζουμε. Πρέπει να την κερδίσω τώρα. Θέλω να κάνω κάποια φάση. Όχι, νομίζω δεν προλαβαίνω. Θα τελειώσει το παιχνίδι στο 0-0. Είχαμε κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Θα δούμε και τα stats. Οπότε αυτό είναι πώς μπορεί να πάει το παιχνίδι απόψε. Εντάξει, ένας πόντος στη Γαλλία τον Ολυμπιακό δεν είναι άσχημος, αν όντως πάει έτσι. 2 expected goals για μένα και 0,4 για τον αντίπαλο. Οπότε έστω 1-1-0 για μας έπρεπε να ήταν το match. Αλλά κάποιες πολύ καλές επεμβάσεις έτσι μαζεμένες από τον αντίπαλο τερματοφύλακα μας κάλεσαν στο 0. Έχει ελαφρώς την κατοχή ο αντίπαλος, αλλά ήμασταν καλύτεροι όπως βλέπουμε και από τα expected goals. Οπότε έτσι μπορεί να πάει το παιχνίδι απόψε, μπορεί να πάει και εντελώς διαφορετικά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και θα σας δω αργότερα για ακόμη ένα prediction βίντεο. Γεια σας.